Η συμφωνία Χαμάς Φατάχ, τι έχετε να πείτε, δεδομένου ότι βλέπω ότι το Ισραήλ πιέζει πάρα πολύ τη Βαρόνι Άστον να θέσει προϋποθέσεις πριν να αναγνωρίσει την συμφωνία? Έχουμε παρακολουθήσει και αυτή την εξέλιξη με μεγάλη προσοχή, διότι πρόκειται για μια πολύ σημαντική εξέλιξη, όχι μόνο για την ενδοπαλαιστινιακή συνεννόηση, αλλά και για το Μεσανατολικό ευρύτερα. Θα πρέπει να δούμε τις λεπτομέρειες, θα πρέπει να δούμε ποια θα είναι τα επόμενα βήματα. Αναμένεται σήμερα να γίνει η υπογραφή αυτής της συμφωνίας. Σε κάθε περίπτωση όμως θεωρούμε ότι για να έχουμε μια βιώσιμη λύση στο Παλαιστινιακό, για να έχουμε πραγματική ειρήνη, ειρήνη η οποία προβλέπει τη δημιουργία ενός Παλαιστινιακού κράτους, το οποίο θα ζει σε ειρήνη δίπλα στο Ισραήλ, ένα Ισραήλ το οποίο θα έχει την ασφάλεια που επιζητεί, είναι απαραίτητο να έχουμε ενδοπαλαιστινιακή συνεννόηση. Θεωρούμε πολύ σημαντικές τις προσπάθειες που έχει καταβάλει η Αίγυπτος και για το λόγο αυτό είχε και επικοινωνία ο Υπουργός Εξωτερικών με τον Υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου, τον κύριο Ελ-Άραμπι, προκειμένου να τον συγχαρεί για τις προσπάθειες που έχει κάνει. Από εκεί και πέρα, όπως καταλαβαίνετε, θα πρέπει να δούμε τις λεπτομέρειες, όπως θα εξελίσσονται και θα συνεχίσουμε να συμμετέχουμε ενεργά σε όλες τις συζητήσεις γύρω από την διαδικασία ειρήνευσης στη Μέση Ανατολή, όπως επίσης και την ενδοπαλαιστινιακή συνεννόηση σε συνεργασία και με την Αίγυπτο.